Για τον ομό Τρεβουνών, βρήκαμε ότι ο ομός των Τρεβουνών όσον αφορά τις προβληματικές περιοχές είναι στην ζώνη Α. Δεν είμαστε βέβαια παραμυθόριος, αλλά είμαστε με βάση νόμου του 1992 και πολιτική απόφαση, την αναφέρω μέσα στην εισήγηση, είμαστε προβληματική περιοχή Α. Πιστεύω ότι, επειδή το πράγμα είναι πολύ μεγάλο και να πούμε την αλήθεια, εγώ ήμουν μετέπειτα τον πρόεδρο, μετέπειτα από τον κύριο Νικολίτσα που ήταν προηγούμενο από μένα. Και εγώ ίδιο, σαν το χωριό μου δεν έχει τηλεόραση, θα βάζα, δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω το συγκεκριμένο σαν μεταδότη. Γιατί 4 χρόνια που είμαι ο πρόεδρο τη Μίξη, η μόνη όχληση καθημερινή από του δημότε μου ήταν πρόεδρο δεν έχουν τηλεόραση. Και πραγματικά δεν μπορεί να είσαι και μόνιμο κάτοικο το χειμώνα, να έχει μια ανάπτυξη στην περιοχή. Και να μην έχουν τουλάχιστον τα ξενοδοχεία και οι μόνιμοι κάτοικοι να λαμβάνουν ένα σήμα από την τηλεόραση. Βασιζόμενο λοιπόν πάνω στην απόφαση αυτή του Δήμου, ενός από τους Δήμους του Εύρω, μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση στον να ξενοδοχήσουμε το Δήμο προς ένα Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουμε μια παρέμβαση πρώτα στον Επίτροπο του Νομού Βρεβενών, προσκομίζοντας και την σχετική νομολογία, να επικαλεστούμε και εμείς το δύσκολο της περιοχής, την ορεινότητα, την προβληματικότητα του Δήμου, μήπως και βρούμε μια λύση σε τοπικό επίπεδο. Εάν δεν βρούμε λύση σε τοπικό επίπεδο, να επανέλθουμε σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Να κάνουμε σχετική παρέμβαση στα κεντρικά στην Ολυμπία Εθνικού Συνεδρίου. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα και άδικο. Πρώην κοινότητες, πρώην κοινοτήτων από το 1996 μέχρι σήμερα να καταλογιστούν και να πληρώσουν αυτά τα ποσά. Αρκεί να σα πω και στο Υπουργείο έχει καταλογιστεί. Συνταξίως υπερήλυξε ο πρώην πρόεδρος και πάρα πολύ και στην Κιβωτό, στην Κνίδη και θα προκύψουν ενδεχομένω κι άλλοι. Οπότε η πρότασή μου είναι να ξεκινήσουμε το Δήμαρχο Ρημνών να κάνει μια παρέμβαση στο τοπικό επίπεδο, μήπως λυθεί το θέμα εδώ. Και αν λυθεί εδώ, ο Δήμος Ρημνών, όταν θα καταργηθεί αυτό, είναι φύλο ελέγχου. Σε 15 μέρες οι συνδιαφερόμενοι πρέπει να απαντήσουν από αυτόν που τους έχουν καταλογιστεί. Αν σε 15 μέρες δεν πείσω το Δημοτικό Συνέδριο εδώ ότι καλώς την έκαναν και καταλογιστούν οι δαπάνες, αυτές οι δαπάνες καταλογίζονται πέρα του Δήμου. Σε δεύτερη φάση θα πάρουμε απόφαση ότι μέχρι που να διευθυνθεί το θέμα κεντρικά, να μην καταλογιστούν αυτές οι δαπάνες στο Δημόσιο Ταμείο του Δήμου. Οπότε να δώσω το χρόνο για να βρούμε και μία λύση στην Αθήνα. Ευχαριστώ και για όποια απορία συνεργάτησή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Νατσίκα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Παρακαλώ. Το σκεπτικό της μη νόμιμης απόφασης του Νοτάρχη, ποιο είναι? Θέλω να αναφέρω και ένα διαδικαστικό το θέμα και δεν είναι επιλογής δαπάνης. Μήπως δεν είναι νόμιμες διαδικασίες? Όχι, δεν αφορά καθόλου αυτό. Όποιες καταλογισμούς δεν αφορά ή βγήκε δημοκρασία ή υπήρχαν αποφάσεις, γιατί αποφάσεις των κοινωνικών συμβουλίων είχαν την έγκριση της τότε περιφερειακής διοίκησης. Δεν έχει καμία σχέση με το διαδικαστικό της υπόθεσης. Καταλογίζονται και ποσά σε αναμεταδότηση που προέκυψαν από δημοκρασίες νομιμότητες. Δεν έχει σχέση να κάνει με τίποτα με αυτό. Θεωρεί απλώς το γενικό συνέδριο ότι δεν είναι γενικά νόμιμη δαπάνη για να αναμεταδότηση. Γιατί ειδικά το πρόεδρο τη κοινότητα και όχι το κοινοτικό συμβούλιο? Ναι, σε πρώτη φάση, στον πρόεδρο τη κοινότητα. Αν δεν πληρώσει τον πρόεδρο τη κοινότητα, μετά θα πληρώσει όλο το κοινοτικό συμβούλιο. Αλλά ο πρόεδρο τη κοινότητα παίρνει πρώτο στο φύλλο ελέγχου, κάνει τι ενστάσει και στην δεύτερη φάση, αν δεν γίνονται αυτέ τι ενστάσει, θα καταλογιστούν όπω ο προτάσει όλο το κοινοτικό συμβούλιο. Και μία διόρθωση το 2004 και τα καπουδίστηκα.
Ναι, το 4 ναι, μιλάμε για 96. Αυτός, ναι, το 4 εμείς ήμασταν κοινότητα γιατί δεν είχαμε κοινότητα. Το 14 είναι κοινότητα. Ναι, απλώς να αναφέρουμε και το εξής, ότι μετά της κοινότητας θα παρακολουθείς μάλλον έλεγχος και στους μετέπειτα δήμους. Και να προλάβουμε το θέμα εδώ, γι' αυτό το έφερα με πολύ προσοχή και ευχαριστώ για την προσοχή. Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση, κύριε Λασίκαν. Απλώς ήθελα να ενημερώσω όπως δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι αναμεταδότες. Ακόμα και τώρα. Είναι και ένα πρόβλημα το οποίο πολύ πιθανό να το βρούμε μπροστά μας τώρα που θα γίνουν ψηφιακά, θα εκπέμπουν τα κανάλια ψηφιακά. Εάν έχουμε πρόβλημα σε ορισμένα χωριά, δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε νόμιμα αναμεταδότες. Η κυβέρνηση και οι βουλευτές το γνωρίζουν αυτό το ζήτημα. Και υπάρχει υπόσχεση ότι θα ληφθεί κεντρικά. Και είναι και σωστό και δίκαιο. Όσον αφορά τις άλλες ενέργειες, να επισκεφθούμε τον Πίτρο Παδοπέρα και να του θέσουμε το θέμα κτλ. Να είστε σίγουρος ότι θα γίνει. Και πιστεύω ότι είναι και δίκαιο. Είναι κρίμα κι άλλο.